Αμήν. Από, διαβάζουμε, στεκόμαστε και διαβάζουμε από την Β' Πετρού 2, 17 και πέραν, παρακαλώ, τιμώντα τον Άγιο Λόγο του Θεού. Β' Πέτρου 2, 19. 17 ούτε είναι πηγαίνει ανίδρυνε φέλα υπό ανεμεστροβίλου ελαυνόμενε, δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος φυλάτεται εις τον αιώνα, διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητας, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγίας, εκείνους ήτινε στο όντι απέφυγον, τους εν πλάνη ζώντας. Το όντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας, επαγγελόμενης αυτούς ελευθερίαν ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς διότι υπογραμμίστε το υπό νικάτε της τούτου και δούλο γίνεται και θα το δούμε στο αρχαίο να δείτε πόσο πλούσιο είναι επειδή εάν αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρος Ιησού Χριστού ενεπλέχθησαν πάλι στάφτα και νικόνται έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων επειδή καλύτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσει την οδόν της δικαιοσύνης παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθήσεις εις αυτούς Αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας ο Κίων επέστρεψε εις το ίδιο αυτού εξέραμα και ο, ο χείρος επέστρεψε στο κύλισμα του Βορβόρου. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την πνευματική διάκριση που λαμβάνουμε καθώς θέλουμε να μην πέσουμε σε μία από αυτές τις κατηγορίες οι οποίες πλάνουμε τους εαυτούς μας αλλά να είμαστε από αυτούς που απεφύγαμε τα μολύσματα του, του κόσμου τούτου και βαδίζουμε συνειδητά μέσα στον αγιασμό του Κυρίου και πάντως λέμε αμήν μπορείτε να καθίσετε. αποκλείεται κάποιος συνειδητός, ειλικρινής, χριστιανός να διαβάσει, απλά να διαβάσει, απλά, απλή ανάγνωση να περάσει μέσα από αυτά και με, να, να συνεχίσει, αν είχε, να συνεχίσει ή να φτάσει στο συμπέρασμα ότι one saved, always saved, άπαξ σωσμένος, για πάντα σωσμένος. Εδώ είναι ξεκάθαρο από τον Λόγο του Θεού, ξεκάθαρο. Με άλλα λόγια, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ξεκάθαρο. So, αν έχεις αυτή τη λαθασμένη διδασκαλία, διάβασε τον Λόγο του Θεού. Αν δεν την έχεις, αποκλείεται κάποιος να γίνει καλβινιστής, αποκλείεται κάποιος να αποκτήσει αυτή τη διδασκαλία περί once saved, always saved, unconditional eternal security, όπως λέγεται σε μία από τις εκφράσεις, αποκλείεται να φτάσει κάποιος σε τέτοιο συμπέρασμα, αν δεν έχει μπει πρώτα στην βιβλιογραφία του Reform Theology, όπως λένε, και δεν είναι όλα λάθος, δόξα στον κύριο για το Reform Theology, έχει πολλά καλά. Δεν διαφωνούμε χάρη του διαφωνήν, Συμφωνούμε με όλους σε ότι συμφωνεί με τον Λόγο. Ακόμα και με τους καθολικούς συμφωνούμε. Πάνω στο ζήτημα της έκτρωσης. Πέραν από αυτό δυσκολεύομαι να βρω κάτι άλλο. Λοιπόν, το ακούτε, δεν θα διαφωνήσω επειδή είναι καθολικοί, επειδή είναι Προτεστάντες, επειδή είναι οτι, οτιδήποτε άλλο. Εάν συμφωνεί με τον Λόγο του Θεού, συμφωνώ. Αμήν. Λοιπόν, αποκλείεται να γίνει μάρτυρα. Δεν λέω το υπόλοιπο γιατί το Ιεχοβά είναι ιερό όνομα του Θεού και λυπάμαι που χριστιανοί ακόμα χρησιμοποιούν το όρο Ιεχοβά για ανθρώπους. Μην το λέτε, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Πάρτε το σοβαρά, είναι βλασφημία, είναι παίρνεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου Αμήν. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα στην Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Θυμάστε 6:3; 6-3. Εγνωρίστη με το όνομα μου παντοκράτορ είσαι αλλά με το όνομα Ιεχωβά δεν έχω γνωριστεί έτσι. Ιουτχέι βαφχέι Ιεχωβά. Από, από τρεις εβραϊκές λέξεις. Χαγιά, he was. Χοβέ, he is ή he, he, he will be. Wow! Αυτό είναι ο κύριο Ιησούς και η φανερώση τη θεότητα διαμέσου του. Χαλελούια. Δόξα στον κύριο. Άρα, ποτέ δεν μπορεί να γίνει μάρτυρα, ψευδομάρτυρα, εκτό εάν, εάν μπει πρώτα στη δική του βιβλιογραφία λογοτεχνία. Ε, έτσι εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού και επιμένουμε σ' όλα σκριπτούρα, στο λόγο, σόλα φύτε, μόνο δια της πίστεως, σόλα γκράσια, μόνο δια της χάριτος, σόλι ο Κρίστο, μόνο δια του Ιησού Χριστού και σόλι ο γκλώρια, για τη δόξα του Θεού, σόλους Κρίστος δια του Ιησού Χριστού και μόνο. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε και λέει εδώ, ούτε είναι πηγέ άνυδροι. Δηλαδή ονομάζονται πηγές, ονομάζονται χριστιανοί, νομίζουν ότι έχουν α, σωτηρία και προσέξτε θυμάστε όλα αυτά έχοντας υπόψη τη διδασκαλία της Τετάρτης και αυτής της μελέτης, συγκριτικής μελέτης για την επόμενη γένεια. Να φοβάσαι την επόμενη γένεια. Ποια είναι η επόμενη γένεια που μεγαλώνουμε. Πώς τους έχουμε μάθει. Α, τους έχουμε μάθει Uh, να, πόσο ευλογημένοι θέλει ο Θεός να είναι, και θέλει, αμήν, αλλά τους μάθαμε να ζητούν, να ζητούν, να ζητούν και να είναι πάντα στη θέση τι θα κάνεις εσύ για μένα. Αντί να στρέψουμε τη ματιά τους στον ουρανό και στην αιωνιότητα. Όπως είπε ο αδερφός προηγουμένως, uh, ακούσαμε πολλές φορές να λένε if you are if so heavenly minded you are no earthly good. Αν είσαι τόσο ουρανόφρον, δεν πρόκειται να είσαι χρήσιμο για οτιδήποτε εδώ κάτω στη γη. Και λέει, πού το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Ξέρετε, το ακούγαμε από κήρυκα σε κήρυκα. Και κήρυκα σε κύρικα Και κήρυκα σε κήρυκα. Και ποτέ δεν ρωτήσαμε πού το λέει ο λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Νομίζω κλείσαμε την περασμένη Κυριακή με τους Κολοσσαείς τα φρονείτε και μη τα επί της γης. διότι η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού μέσα στον Θεό και όταν Αυτός φανερωθεί τότε και εμεί θέλουμε φανερωθεί με Αυτού εν δόξη. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Άρα είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι όσο πιο πολύ φρονώ τα ουράνια θα είμαι τόσο πιο χρήσιμος και τόσο παραγωγικός στα επίγεια. Το ότι το είπε κάποιος κήρυγκας, κάποιος ποιμένας, δεν το κάνει βιβλικό. Το ότι το είπε κάποιος... Πόσοι γιατροί μας είπαν. Εδώ και τέσσερα χρόνια μας κοροϊδεύουν άνετα και λένε αυτό είναι για το καλό σου, αυτό είναι από τους ειδικού, αυτό είναι από τους ειδικού και το CTC, το CTC, το, σαν το Υπουργείο Υγείας, της Αμερικής, αυτοί όλοι που έγραφαν όλα αυτά τις οδηγίες και ήταν απόλυτοι και οι γιατροί ξέρουν, επέστρεψαν για να μας πούν, ξέρετε κάτι, το COVID πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ένα άλλο κρύωμα. Καλά τα 15 εμβόλια. καλά όλα αυτά και δεν μιλάω ότι έγινε λάθος, έγινε λάθος. Λέω, λέω, μας κοροϊδεύανε και εμείς πιστεύαμε επειδή είναι ειδικοί. Εν τω μεταξύ στο YouTube θα, βύρω, θα και στα social media θα βρεις ειδικού στη μία πλευρά, ειδικού στην άλλη πλευρά. Γι' αυτό χρειάζεσαι επιμένα. Γι' αυτό χρειάζεσαι πνευματικό πατέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι καθοδήγηση. Για να σου πει αυτό ναι, αυτό όχι, μη χάνεις τον καιρό σου. Αμήν. Και σας είπα, δεν, ε, δεν έχω τις απαντήσεις για όλα, αλλά γνωρίζω, θα σας δώσω links για κάθε ζήτημα που ζείτε, συνδέσμους για ανθρώπους του Θεού που είναι υγιείς ανθρώποι Θεού. Για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Όμως μας κοροϊδεύουν όλοι και επειδή μας λένε ότι ξέρεις είναι ειδικό. Ειδικό, ειδικό, αλλά οι ίδιοι οι ειδικοί ήρθαν πίσω για να μα πούν όλα αυτά που σα λέγαμε, ξέρετε, α, τελικά ήταν α, ένα μικρό λάθο. Τα κίνητρα του ανθρώπου είναι λαθασμένα. Θέλουν να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Και δεν το, δεν το λέω μόνο αυτό για αυτό το ζήτημα το λέω και για το περιβαλλοντικό ζήτημα, το λέω και για την ανακύκλωση και όλες αυτές τις ανοησίες του τελευταίου αιώνα, τελευταίου δεκα, δεκαετίας και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Πώς ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η γη δεν θα καταστραφεί από τη μόλιση του περιβαλλόντος, αλλά από τη μόλιση της ψυχής. Πάμε μαζί στη Γένεση 8.22 και ξεκαθαρίστε αυτό το ζήτημα μια και για πάντα. Με άλλα λόγια, προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή μας μακριά από τον Λόγο του Θεού. Κατά τις δικές σας μελέτες, θα δείτε από μελέτες στατιστικές, 50% πίστεψαν τα ψέματα του διαβόλου, κλείσαμε τις εκκλησίες δίθεν για ασφάλεια και τελικά το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 50% των πιστών, όχι σε αυτή την εκκλησία, δεν είμαστε σε τέτοια χάλια, αλλά κάπου, κάπου όλοι έχουμε αισθανθεί αυτό το πράγμα, 50% ποτέ δεν επέστρεψε στην εκκλησία και αυτοί οι 50% άρχισαν να λένε, ξέρεις είναι το ίδιο πράγμα, είτε από την... σε βλέπω από το βίντεο, είτε είμαι εδώ, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι ψέματα του διαβόλου, ούτω ώστε να γίνει αυτό το μεγάλο ταρακούνημα που ακόμα δεν ξυπνήσε ο χριστιανός ο μέσος χριστιανός και να καταλάβουμε έρχεται ο Κύριος το 50% λέει κάποιος κήρυγας, ο Τζίμι Έβανς βασικά άρα οι στατιστικές του είναι σωστές λέει ε, ένα χρόνο μετά το COVID και είναι επιμένας ο ίδιος 50% και λέει όταν το είδα από το Ματθαίου 25 πόσες ήταν οι, όλες οι παρθένες που περίμεναν τον Κύριο, 10. Πόσες ήταν σοφές, 5. Πόσες ήταν μωρές, 5. Statistically 50-50. Γίνεται μπροστά στα μάτια μας, δεν το πήραμε είδηση και η επόμενη γενεά, η μετακοβητική γενεά άρχισε να μας λέει άλλα πράγματα και να μην να ευλογούμε. Μα ποιος είπε να ευλογηθείς, να ευλογήσεις. Είσαι εδώ για να ευλογήσεις τον Κύριο. Ξέχαστα όλα, δεν ζητάς τίποτα. αμέν δεν ζητώ τίποτα. Σήμερα ήρθα εδώ και λέω, δεν ζητώ τίποτα. Πάντα προσευχόμαι για άλλους. Απλά ξεχνώ τα δικά μου. Δεν ζητώ τίποτα. Το μόνο που ζητώ είναι να δοξαστεί ο Κύριος. Το αξίζει ο Κύριος. Έτσι θέλουμε να μεγαλώσουμε, να αφυπνίσουμε την επόμενη γενιά που αφυπνιστούμε εμείς. Οι πιο μεγάλοι. Και τους πούμε... Ο λόγος που θέλεις να γίνεις χριστιανός δεν είναι γιατί ο πιο διάσημος ηθοποιός έγινε χριστιανός. Χάλια αυτή η κατάσταση μεταξύ. Όταν δεν γίνε χριστιανός, γιατί γίνε χριστιανός, γιατί φόρεσε μία, uh, μία μπλούζα που γράφει Jesus. Is that all? Αυτό σε κάνει χριστιανό. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον γνήσιο χριστιανισμό και η μελέτη μας uh, σήμερα και σε κάθε συνάντηση είναι να επιστρέψουμε στον πρώτο βιβλικό αποστολικό χριστιανισμό. Λοιπόν ψέματα ο ένα μετά τον άλλο. Πάμε. Uh, Γένεση 8:22, δείτε το απλώ επιγραμματικά και τελείωσε το ζήτημα. 8:22 γένεσις Και ενώσο μένει η γη σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ δεν θέλω συμπαύση. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το είπε ο Κύριος. Ποιος το είπε? Αυτό το είπε ο Κύριος. Αυτό το είπε ο Κύριος. Άρα ο Κύριος, ο Κύριος, ο πιο σωστός μετεωρολόγος, μας είπε ότι ως που μένει η γη, σπορά και ψύχος και γάβμα, θέρος και χειμώνας, και ημέρα και νύχτα δεν θέλω συμπαύση. Τελείωσε. Το είπε ο Κύριος, το πιστεύουμε. Αμήν. Δεν κινδυνεύει η γη από την πώληση του περιβάλλοντος, με την έννοια, όχι ότι δεν κινδυνεύει, όχι ότι είναι καλή η πόληση, για να μην το παίρνουμε από το ένα άκρο στο άλλο και να κοροδεύουμε ένα στο στον άλλο. Ακούστε το. Είμαι, ε, είμαι τόσο υπέρ της διατήρησης του περιβάλλοντος. Τόσο υπέρ. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω στις νησίδες ο Βιγάς και είναι γεμάτο με σκουπίδια. Α, τι συνείδηση είναι αυτή. Σο so, μην πείτε ότι είπα να πετάτε τα σκουπίδια γιατί κάποιο μπορεί να τον πάρει και να τον πει έτσι. Okay. Αγαπούμε το περιβάλλον πρώτα απ' όλα γιατί ο Κύριος το έκανε. Αγαπά το περιβάλλον. Στην αποκάλυψη μα λέει για ένα περιβάλλον καθόλου μολύνση. Αμήν. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύει είναι το να, να είναι κάποιος alarmist, δηλαδή να, να κρουεί τον κόδωνα του κινδύνου περισσότερο από το κανονικό. Και όλες τις κρίσεις τις χρησιμοποιούν αυτά τα γραμμένα από τις αρχές του 1900 και προηγουμένως. Αυτά τα πράγματα ότι ψάχνουν για κρίσεις και αν δεν βρουν μία θα δημιουργήσουν μία κρίση αυτά είναι γραμμένα στο πώς να επιτεύξουν α, τους σκοπούς τους. Πώς οι σκοποί τους να επιτευχθούν. γι' αυτό επιστρέφουμε πίσω και βλέπουμε για τις, πηγέ τις πηγές τις να, να, σας ανησυχεί αυτή, αυτού του είδους ε, η περιβαλλοντολογική καταστροφή. Λέει ούτι είναι πηγέ άνυδρη. Τι σημαίνει πηγές άνυδρη. Πηγές άνυδρη σημαίνει ότι έχουν μόνο το όνομα, αλλά δεν έχουν νερό. Γιατί μια γνήσια πηγή, γνήσια πηγή, δεν πρόκειται ποτέ να είναι πηγή δίχως να αναβλύζει νερό. Έτσι, το όνομα χριστιανός το έχουν πολλοί, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε challenge. Είσαι χριστιανός, διψάς για τα πράγματα του Θεού. Αν δεν μετανόησε και γίνε χριστιανός. Αμήν, το να προσπαθούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε χριστιανοί ή τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας δεν θα ωφελήσει κανένα. Συνέχισε να τους κάνεις challenge, αρχίζοντας από τον εαυτό μας. Αμήν, η κοινωνία δεν θα αλλάξει αν πρώτα δεν αλλάξουμε τον εαυτό μας. Και εμείς θα αλλάξει το περιβάλλον μας, αν αλλάξει ο εαυτός μας. Ας γίνουμε Πηγές οι οποίες δεν είναι ανιδρές, δεν είμαστε μόνο κατ' όνομα, είμαστε χριστιανοί. Ακούστε το. Ε, πηγές ανιδρή. Ε, Καταρχήν για ποιο ζήτημα μιλάει μη εδώ. Μιλά για αποστάτες που νομίζουν ότι είναι ακόμα χριστιανοί. Ούτε είναι πηγή ανιδρή νεφέλε υπό ανεμεστροβίλου ελαυνόμενε, δια της οποίου το ζωφερόν σκότος φυλάκτηται εις τον αιώνα. Πίσω στην Β' Πέτρου, στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 18. Ε, δεν, είναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα δηλαδή, α, ah, who cares, δεν είναι κάτι σημαντικό, όλοι θα πάμε στην αρπαγή. Κοιτάξτε να δείτε, μερικοί λένε, θα, α, θα πρέπει να περάσουμε μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Ε, σύμφωνα με τη μελέτη μου στο Λόγο του Θεού, το απορρίπτω εντελώς. Δηλαδή, δεν πρόκειται ο Κύριος να αφήσει την Εκκλησία του, είναι ενάντια στο χαρακτήρα του. Ξέρεις, για να μάθεις να ερμηνεύεις το Λόγο του Θεού σωστά, θα πρέπει εσύ ο ίδιος να πιστεύεις στο χαρακτήρα του Θεού. Γνωρίζοντα το χαρακτήρα του Θεού, θα ερμηνεύει σωστά τον λόγο του Θεού. Δεν ταιριάζει καθόλου ούτε με τον λόγο. Αμήν, ε, ούτε με τον λόγο του Θεού αυτή η διδασκαλία, ούτε με το χαρακτήρα του Θεού. Διότι κανένα καλό πατέρα δεν θα αφήσει τα παιδιά του και θα έχει τη δική του οργή. Προσέξτε. Έρχεται ο κύριο. 1 Θεσσαλονίκη μας λέει ότι ε, έρχεται ο Κύριος οριόμενος ημάς. Αυτός μας ελευθερώνει. Ελευθερώνει μας από τις μελούσεις οργής. Ποιου την οργή. Του Θεού την οργή. Σήμερα είναι η οργή του διαβόλου, η οργή του ανθρώπου, αλλά όχι η οργή του Θεού ακόμη. Μπορεί να υπάρχουν οι κρίσεις του Θεού σε αυτόν τον κόσμο και υπάρχουν, αλλά το full υπερχείλισμα το πλήρες υπερχείλισμα τη οργή του Θεού θα αρχίσει με την αποκάλυψη. 6 καθώς εκεί το αρνείον, το σφαγμένων από κόσμου, ο Κύριος Ιησούς, ο λέων της φυλής του Ιούδα, ο αμνός του Θεού, Εκεί θα δούμε τον Κύριον Ιησούν Χριστό να ανοίγει αυτή τις σφραγίδες και η πρώτη σφραγίδα που το πρώτο λευκό άλογο που βλέπουμε και γνωρίζουμε είναι ο, ο Αντίχριστος, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο και μετά στην Αποκάλυψη 6-16 πάμε και για ένα λεπτό στην Αποκάλυψη 6-16 βάζοντας τον Λόγο του Θεού επίγραμματικά για να λύνει κάθε μας απορία, και λέγω προς τα όρια και προς τα πέτρας, πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε εμάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής, ποιού, πείτε μου το, μαθητές του Ιησού Χριστού, πείτε μου το, του αρνίου, η οργή του αρνίου. Once a sheep, always a sheep. This can be applied to a sheep, but not to a Christian. Η φιλοσοφία του κόσμου τούτου δεν εξηγά τον Λόγο του Θεού. Εάν η βίβλος μου λέει ότι το πρόβατο μπορεί να γίνει ερήφιο, μπορεί να γίνει ερήφιο. Αμέν. Δεν θα το πάρω με τις φυσικές αναλογίες αυτού του κόσμου, αν και υπάρχουν, 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 αλλά δεν θα α, πάρουμε μια φιλοσο... μέρος φιλοσοφικής ρίσης του... στην ελληνική φιλοσοφία και θα πούμε να πως εξηγείται. Το ξέρεις ότι ακόμα και το παιδί σου, παίρνοντα το νομικά απλώς για να δείτε μια άλλη αναλογία. Το παιδί σου, once your child always, your child. Το παιδί σου που έβγαλες από τα σπλάχνα σου, πατέρας, μητέρα, το παιδί σου το ίδιο, όταν είναι ηλικιωθεί και γίνει 18 χρονών μπορεί να σε αρνηθεί και να αλλάξει το όνομα του, το επίθετο του και να λέει δεν θέλω να έχω σχέση με κανένα. Το έκανε η κόρη του Elon Musk. Και ο λόγος ήταν γιατί μπλέξα μαζί με αυτό το transgenderism και όλα αυτά τα του τελευταίου καιρού. γιος κάποιου πολύ διάσημου κήρυκα, reformed theologian, κάποιου πολύ διάσημου κήρυκα, τον απαρνήθηκε. Και σήμερα κάνει βίντεο ενάντια στον πατέρα του. Τι παιδιά να έχεις. Αλλά να σε κατηγορεί οποιοςδήποτε, άλλο να σε κατηγορεί ο, ο γείτονα, είναι πολύ κοντά σου, άλλο να σε κατηγορεί αυτός που κάθεται δίπλα σου στην εκκλησία, και άλλο να σε κατηγορά το ίδιο το παιδί σου. Αυτό είναι φρικτό. Είναι πόδινο. Είναι πόδινο. Αλλά ξέρεις, αυτός ο κήρυκας όμως, που δεν θα πω το όνομα του, αυτός ο κήρυκας όμως πιστεύει ότι ο Θεός έχει το δικαίωμα να διαλέξει μερικά παιδιά για την uh, predestined, them, για την, uh, να τους προορίσει για την κόλαση και άλλους uh, για τον ουρανό. Και έτσι δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό και το πήρε απόφαση. Ο λόγος του Θεού μας λέει ο Κύριος Ιησούς γεύτηκε θάνατο δια παν ανθρωπών. Αμήν. Άρα θα οικετεύσουμε και θα πιστεύσουμε για τη σωτηρία αυτών των παιδιών ώσπου αναπνέουν θα τους ταλαιπωρώ με προσευχή. Γιατί δεν προόρισε κανέ, κανέναν ο Θεός η, 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 σε, ε, στην κόλαση, δεν προόρισε ημάς ο Θεός η οργήν, αλλά σε απόλαυση της σωτηρίας. Άρα, αυτό το αρνάκι που βλέπεις μπορεί να γίνει ρίφιο πνευματικά, αυτός ο χριστιανός που είναι πηγή μπορεί να γίνει άνυδρη πηγή, αυτός ο που λέγεται παιδί του Θεού μπορεί να αρνηθεί τον Κύριο και να μην έχει καμία σχέση νομικά τουλάχιστον, Μπορεί να είναι παιδί σου, ναι, όλοι είναι, ξέρετε λένε όλοι είναι παιδιά του Θεού, όχι, όλοι είναι πλάσματα του Θεού. Αλλά δεν είναι όλοι παιδιά, οι ή και θυγατέρε, όχι οποιαδήποτε παιδιά, οι ή και θυγατέρε είναι κληρονόμοι. Αν είναι απλώ πλάσμα Θεού δεν είναι κατευθείαν και κληρονόμος. Αμήν. Εμείς όμως, 8.16, λέει αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τέκνα Θεού, η Ή Θεού. Και αν η Θεού είμαστε κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού στο επόμενο 17, συνεχίζει και λέει υπάρχει κάτι μέσα μας που λέει είμαστε κληρονόμοι. Ως που είμαστε παιδιά είμαστε κληρονόμοι. Και δεν θέλω να χάσει την κληρονομιά σου. Όχι απλά για να μην χάσει κάτι υλικό, αλλά για να μην χάσει την αιώνια ζωή. Ξέρει, θα προσευχηθώ για σένα, αν τα οικονομικά σου δεν πάνε τόσο καλά. Θέλω να πάνε καλύτερα. Θέλω να ευημερεί. Ειλικρινά θέλω. Ο λόγο του Θεού θέλει στην, στην θυσία του κυρίου Ιησού μας μιλάει για την, ότι ο Κύριος έχει εκπληρώσει πάσα ανάγκη μαζί. Όλη η ευημερία μας είναι στον Κύριο. Ο Κύριος είναι η ευόδοση μας. Ο Κύριος είναι η ευοδός. Ευ That's the real prosperity. You've got the Lord Jesus. You've got everything. Yeah. Δεν είδα τον δίκαιον εγκαταλειμμένον ούτε το παιδί του να ζητά αρτών. Θα μας φροντίσει ο Κύριος. μα θέλει θεραπευμένου. Δεν είναι ζήτημα να το αποφασίσει ο κύριο, το έκανε ήδη για μα. Αλλά καλύτερα να μπει κάποιο άρρωστο στη βασιλεία παρά και να καταλήξει στη γέννα του πυρός. Αυτό είναι φόβερο πράγμα. Και δεν το θέλω να συμβεί. Γι' αυτό όλη αυτή η νουθεσία είναι για να προχωρούμε μέσα στα πράγματα του Θεού σωστά και δυναμικά αυτοί είναι πηγές άνυδρη, νεφέλε υπό ανεμοστροβήλου ελαυνόμενα για του οποίου το ζωφερόν σκότος φυλάτεται ει τον αιώνα. Ο Κύριος δεν μας πρόρισε σε οργή. Δεν πιστεύω ότι θα μας αφήσει κάτω για να... Ε, μας το είπε, εξάλλου λέει έρχεται για να μας λυτρώσει από την οργή, την επερχομένη οργή. Άρα το θέλημα του Θεού είναι... Να, να, να φύγουμε με την αρπαγή. Η αρπαγή είναι πριν τη μεγάλη θλίψη. Τώρα, θα κάνω argue με κάποιον ο οποίος επιμένει ότι ξέρεις με, μερικοί λένε και υπάρχουν άλλες διδασκαλές που αναπτύχεται και αντελευταία λέγονται pre-wrath um, pre rupture που εννοούν ότι θα περάσουν οι, οι πέντε νομίζω πρώτες σφραγίδε uh, και στην έκτη uh, θα γίνει αρπαγή uh, και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλή στο τέλο, σα τα εξήγησα πολλέ φορέ για το pre, α, post, α, tribulation και όλα αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι αν κάποιο έχει αυτή τη διδασκαλία, θα καθίσουμε με τον λόγο του Θεού, α, θα επιμένουμε ότι ο κύριο μα θέλει α, να, να μα πάρει στην αρπαγή τη Εκκλησία πριν τη μεγάλη θλίψη. Τώρα το ζήτημα όμω, ε, ε, αυτό με απασχολεί, είναι. Μας uh, κατηγορούν ότι δεν ετοιμάζουμε τον λαό του Θεού για να περάσει μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Και αυτό ακούγεται πολύ noble. ακούγεται πολύ αλτρουιστικό, uh, δείχνει ενδιαφέρον, προσπαθεί να σου λύσει το πρόβλημα. Ακούγεται πολύ καλό, ευγενικό, βασιλικό. Και προσωπικά με, και, και με πιάνει στη συνείδηση μου, δεν, δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επιμένω ότι η αρπαγή είναι πριν τη μεγάλη θλίψη. Όμως, δεν είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι όλοι θα πάνε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ακόμα και όταν βρίσκεσαι σε αμαρτία. Ένας πολύ καλός κήρυκας, το διακήρυξε πριν λίγες μέρες, ό,τι και να γίνει. Όπω και να είσαι. Και μέσα στην αποστασία σου και μέσα στην αμαρτία σου θα πα με την αρπαγή. Εγώ λέω ακριβώ το αντίθετο. Δεν θα με κατηγορούν ότι δεν ετοιμάζουμε τον λαό του Θεού α, 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 για να περάσει μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Κανένα δεν θέλει να περάσει μέσα από κόλαση. Ο κύριο λέει θα μα φυλάξει από τη ώρα του πειρασμού, τη οικουμένη του πειρασμού. Α, πόσα λεπτά έχουν περάσει, 15, 20. Ας συγερθούμε για ένα λεπτό. Πατέρα, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, προσευχόμαστε όπως ετοιμαστεί η νύφη για τη μεγάλη προσδοκία της αρπαγής της Εκκλησίας γνωρίζοντας ότι ο πόθος σου είναι να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και να φυλάξεις τα παιδιά σου από τις ώρες του πειρασμού που έρχεται να πειράξει όλους πάνω στην οικουμένη. Προσεύχομαι για καθέναν από εμά, κύριε, να αφυπνιστεί. Η τα δικά σου χέρια, ύψο τη δική σου φωνή και δώσε τη δική σου ευχαρίστηση στον Αγιον Θεό. Πατέρα, στο όνομα του κυρίου Ιησού Χριστού, λέμε, μα έβαλε δοξολογία μέσα μα. Μα έβαλε ευχαριστία μέσα μα. Δεν είμαστε πηγέ άνυδροι, αλλά είμαστε πηγέ αναβλίζωση. Το ζωντανό νερό εκ τη κοιλία μα θα αναβλίζουν ζωντανά νερά. Σε ευχαριστούμε, πατέρα, ουράνε για το πνεύμα. Το πνεύμα της προσευχής, το πνεύμα της λατρείας, το πνεύμα της δοξολογίας. Είμαστε Κύριε πρόθυμοι να κάνουμε το δικό Σου θέλημα και πάντες λέμε Αμήν.